σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητούν χρηματοδοτήσεις, γιατί λένε το νερό νεράκι το πολίτες. Εντάξει, είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τη σημαντική συμβολή των δημοσίων έργων στην αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων. Εμείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του ΣΟΣΟΚΑΠ, στο οποίο χρηματοδοτούμε παρεμβάσεις που αφορούν το νερό, είτε τον εξυγχρονισμό εγκυβολητικών δικτύων, είτε κατασκευή νέων, είτε κατασκευή ταμιευτήρων χειμερινών απορών, ώστε να χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι. Είναι ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που ευτυχώς για τη χώρα μας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη μεγάλη διαπραγμάτευση που έγινε το 2019, η χώρα μας συνεχίζει να έχει το ίδιο ποσό με την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο, μάλλον η μόνη χώρα στην Ευρώπη. Και έτσι λοιπόν θέλουμε να συνεργαστούμε με τους Δήμους, τις περιφέρειες και με ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς, ώστε αυτά τα χρήματα να διατεθούν και να αποκτήσουν πολύ μεγάλη υπεραξία. Είμαστε εδώ ώστε να βάλουμε ένα λιθαράκι για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Αυτά είναι αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Επομένως εδώ πρέπει να παρέμβουμε και στη δημιουργία γεωπολιτικών έργων, αλλά και να δώσουμε μια διέξοδο στους παραγωγούς, ώστε να χρησιμοποιήσουμε, να έχουμε καλλιέργειες που είναι λιγότερο απαιτητές στο νερό και να αντέχουμε την κλιματική κρίση στην οποία έχουμε δούμε τους κοινούς θερμοκρασίες και καύσωνες. Μπορεί να εξασφαλίσει η Κρήτη από τα επίμαχα προγράμματα. Εμείς έχουμε τρία μεγάλα προγράμματα, τα οποία είναι το ένα μεγάλο έργο, υγειοπολιτικά έργα άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να βγει πρόσκληση μέσα στο 24. Ένα. Μικρά υγειοπολιτικά έργα κάτω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να βγει πρόσκληση το 25. Και φυσικά αγροτική οδοδία, που και αυτή παίζει το ρόλο της, άσχετα αν δεν είναι άμεσα σχέση με το νερό. Και φυσικά έχουμε το μεγάλο πρόγραμμα, το ΥΔΟΡ 2.0, ένα πρόγραμμα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης το εμπνεύστηκε και το υλοποιούμε τώρα, που θεωρείται από τα μεγαλύτερες παρεμβάσεις υγειοπολιτικών έργων τα τελευταία 50 χρόνια, και μάλιστα δύο έργα από αυτά είναι στην περιφέρεια της Κρήτης. Επομένως, κοιτούμε μεγάλα χρήματα, που είναι πολύ μεγάλα έργα, γίνονται με SDIT και μάλιστα χρηματοδοτούνται το 30% αυτών από Ταμείο Ανάκαμψης. Επομένως, έχουμε βρει και χρήματα πέρα από τον κρατικό προϋπολογισμό και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να του εξασφαλίσει. Και έτσι λοιπόν η χώρα μας έχει πάνω από 19 δισεκατομμύρια επιχορηγήσεις και 12 δισεκατομμύρια δάνεια. Αν μπορούμε να πούμε έτσι ένα χρηματικό ποσό, σε τα προσέγγιση που μπορεί να διατεθεί στην Κρήτη από τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία, τι μας ενδιαφέρει? Τα χρήματα είναι πολλά για όλη την Ελλάδα. Αυτό αφορά τους Δήμους και τις περιφέρειες. Τι εντάξεις θα κάνουμε σε αυτά τα προγράμματα.